Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο εκπρόσωπος τύπου της Πρωτοβουλίας Πολιτών σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις με τα απορρίμματα. Έχουμε βρεθεί σε αυτόν τον αδιέξοδο, είπε ο Βασίλης Χρυσταράς, επειδή όταν υπήρχε χρόνος δεν είχαμε κάνει τις κατάλληλες κινήσεις. Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν οι δήμαρχοι δώσανε στον Περιφερειάρχη την αρμοδιότητα για την πλήρη διαχείριση των απορριμμάτων και τώρα δεχόμαστε τις συνέπειες. Δεν έχω ακούσει δηλώσεις δημάρχων. Σίγουρα η εξέλιξη είναι αρνητική. Οι συζητήσεις από την αρχή φάνηκε, δηλαδή από το Δεκέμβριο, φάνηκε ότι θα υπήρχε πρόβλημα να αλλάξει αυτή η στρατηγική, ό,τι και όσο και αφωνίαν ρίξανε οι δήμαρχοι. Δυστυχώς τα πράγματα αυτά δεν είναι ενθαρρυντικά για όλους εμάς και για τον καθένα από εμάς. Η λύση αυτή είναι και οικονομικά κοστοβόρα και περιβαλλοντικά επιβαρυντική. Και ελπίζω, δεν έχω μάλλον ελπίδα να προσέξει η εταιρεία και το ΣΔΙΤ που θα γίνει ούτε το περιβάλλον ούτε τα οικονομικά των πολιτών. Ήλπιζα οι δήμαρχοι να μπορούν και να παλέψουν κάτι, αλλά μάλλον ούτε από εκεί μπορούμε να ελπίζουμε. Λίγο αργά όμως αποφάσισαν να παλέψουν. Η αλήθεια είναι όταν αυτή. Άνοιξε ο δρόμος για να μπορέσουν να φτιάξουν τα δικά τους ΔΙΤ. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι από το 10 έχουν παρατήσει. Από το 10 έχουν δώσει την αρμοδιότητα στον Ντατούλη και στην περιφέρεια. Ο ΦΟΣΔΑ δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα τα 2-3 τελευταία χρόνια. Ξαφνικά τώρα, όταν μαθαίνουν το πρόγραμμα, ενώ έχουν δώσει το ελεύθερο στον Περιφερειάρχη, αντιδρούν είτε γιατί δεν τους συμφέρει, είτε γιατί θα θέλαν οι ίδιοι να διαχειριστούν τη λύση. Και έχετε απόλυτο δίκιο ότι είναι αργά. Γνωρίζετε ωστόσο ότι κάποιοι άνθρωποι από εμάς φωνάζουμε εδώ και πολύ καιρό για το θέμα. Εμείς θα αναρωτιόμαστε εξής. Και νομίζω ότι την ίδια πορεία την έχετε και εσείς και πάνω κάτω την εκφράζετε στα δημοτικά συμβούλια. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γνωρίζουμε πόσο κοστίζουν τα απορρίμματα ο τόνος στους πολίτες. Στο τελευταίο τεχνικό σχέδιο, στο τελευταίο σχέδιο τοπικής διαχείρισης, που οποίο ψηφίστηκε το Δεκέμβριο ομόφωνα, υπήρχε μια μελέτη της υπηρεσίας καθαριότητας, η οποία ανέβασε το κόστος των απορριμμάτων στα 128 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, στο οποίο βέβαια. Δεν είναι το κόστος που έχουμε να πληρώσουμε μπροστά μας, αλλά το κόστος της αποκομιδής. Ο κόστος που πληρώνουμε αυτή τη στιγμή εμείς είναι ελάχιστο από ό,τι υπολογιζόταν σε εκείνους τους πίνακες. Γι' αυτό, γιατί εμείς πετάμε τα σκουπίδια μας σαν δήμος σε παράνομη χωματερή, άρα έχουμε να πληρώσουμε έναν-δύο υπαλλήλους και κάποιο μηχάνημα, υποθέτω. Δεν πληρώνουμε ούτε κόστος συντήρησης ούτε τίποτα. Άρα υπάρχει μια ασάφεια στο τι πληρώνουμε όσον αφορά το κομμάτι που καλούμαστε να πληρώσουμε τώρα. Γιατί όταν καλείς ένα διαπραγματευτής, λες ότι εγώ πληρώνω τόσο τώρα και θα πληρώνω τόσο μετά. Ναι. Το τόσο τώρα, είδαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και η παράταξη σου το έφερε σαν θέμα, το πόσο πληρώνουμε και η Συμμαχία Πολιτών, δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Και ακόμα περισσότερο δεν έχουμε πάρει απαντήσεις και από τους πιο μακρινούς δήμους, που έχει ενδιαφέρον να δούμε το πόσο πληρώνουμε τελικά. Υποθέτω πως δεν ξέρουν πόσο πληρώνουμε, ήδη δεν το έχουν αναλογίσει ανά κάτοικο τουλάχιστον ή ανά δημότη. Είναι σοβαρά προβλήματα αυτά. Είναι στα πλαίσια αυτού της προχειρότητας με την οποία διαχειριστήκαμε το πρόβλημα και με το οποίο το αντιμετωπίσαμε τόσα χρόνια. Στην Κόρινθο η ίδια δημοτική αρχή είναι για τρίτη τετραετία. Δεν έχει δικαιολογία, θέλω να πω, ότι δεν το ήξερε ή δεν το έχει αντιμετωπίσει. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν κάποια στιγμή αυτοί που διοικούν, όταν τέλος πάντων τελεσυδικήσει το θέμα, όταν τελειώσει και αποφαστεί η λύση, για ποιο λόγο και δεν βρήκανε τόσα χρόνια λύση και δεν προτείνανε κάτι διαφορετικό και αφήσανε λευκό στην περιφέρεια να λύσει το πρόβλημα με τις γνωστές συνέπειες. Μένουμε στο θέμα των σκουπιδιών, κυρίες και κύριοι. Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με την Τέρνα να προχωρήσει σε αλλαγές στους ΔΙΤ για να υπογραφεί η σύμβαση. Η κατάργηση του ΔΙΤ δεν υπάρχει στον ορίζοντα και αυτό έγινε σαφές στη συνάντηση κυβέρνησης δημάρχων της Πελοποννήσου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ένα νέο στοιχείο που προκύπτει στο σχεδιασμό είναι στην Παλαιοχούνη η μονάδα διαχείρισης των απορριμμάτων που θα γίνει να δέχεται τα σκουπίδια ουσιαστικά ολόκληρη τη Πελοποννήσου πλην τη Λακωνία που θα έχει δική τη μονάδα. Ένα νέο στοιχείο που προκύπτει στο σχεδιασμό είναι στην Παλαιοχούνη η μονάδα διαχείρισης των απορριμμάτων που θα γίνει να δέχεται τα σκουπίδια ουσιαστικά όλης της Πελοποννήσου πλην της Λακωνίας που θα έχει τη δική της μονάδα. Στην Παλαιοχούνη δηλαδή θα πηγαίνουν σκουπίδια από την Αρκαδία, την Αργολίδα, την Κορινθία και ίσως και τη Λακωνία. Αυτή η εξέλιξη έχει προκαλέσει αντιδράσεις με την περιφέρεια να λέει ότι είναι λάθος τα σκουπίδια της Μεσσηνίας να τα δεχτεί η Αρκαδία. Ενώ ο Δήμαρχος Τρίπολης Δημήτρης Παυλής δήλωσε το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο ότι στο Μέγαρο Μαξίμου είπε «Δεν θα δεχτούμε να γίνουμε η λάτζα της Πελοποννήσου».
Είναι δεδομένο ότι οι αντιδράσεις θα συνεχιστούν αφού κανείς δεν θα αποδεχτεί να γίνει ο σκουπιδότοπος όλης της Πελοποννήσου, ο Δήμος Τρίπολης. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης διαβεβαίωσε ότι θα βάλουν πλάτη, αλλά ταυτόχρονα επέκρινε την κυβέρνηση ότι δεν έχει σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του ζητήματος του μεταναστευτικού. Χώρους προσωρινής φιλοξενίας, αλλά και χώρους όπου οι πρόσφυγες θα παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ζητά το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να του υποδείξουν οι Δήμοι όλης της χώρας. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης κατά την έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ για το προσφυγικό διαβεβαίωσε ότι θα βάλουν πλάτη, αλλά ταυτόχρονα επέκρινε την κυβέρνηση ότι δεν έχει σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Στη συνέλευση παρέστατε και ο αρμόδιος Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζαλάς, καθώς είχε ζητηθεί από τους δημάρχους να υποδείξουν άμεσα χώρους φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στους δήμους τους. Υπενθυμίζεται πως έχει αποφασιστεί η δημιουργία 4 κέντρων μετεγκατάστασης στο Κιλκής και ενώ στα Γιάννητσά, κοντά στα σύνορα με τα Σκόπια, σε χώρους όπου βρίσκονται ενεργά στρατόπεδα. Εκτιμάται πως η συνολική χωρητικότητά τους θα φτάσει τα 20.000 άτομα. Χώρους προσωρινής φιλοξενίας λοιπόν, αλλά και χώρους όπου οι πρόσφυγες θα παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ζητά το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να το υποδείξουν οι Δήμοι όλης της χώρας, φυσικά και της Πελοποννήσου. Δεδομένου ότι πάνω από 150.000 πρόσφυγες θα εγκλωβιστούν στη χώρα. Τις λεπτομέρειες μας δίνει ο συνεργάτης μας από τη Βουλή, Μάκης Τουμάσης. Καλησπέρα από την Αθήνα, όπου οι εργασίες σήμερα στη Βουλή ξεκίνησαν με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, δηλαδή με τη συζήτηση επί των επίκαιρων συζητήσεων που είχαν κατατεθεί, και ακολούθησαν οι εργασίες των επιτροπών, με πρώτη εκείνη της οδικής ασφάλειας, για να ακολουθήσουν διαδοχικά εκείνη των κοινωνικών υποθέσεων, των μορφωτικών υποθέσεων, των θεσμών και διαφάνειας, του σοφρονιστικού συστήματος και εκείνης του ελληνισμού της διασποράς, ενώ σχετικά με την νομοθετική εργασία είχαμε συζήτηση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων. Η κοινοβουλευτική πάντως διαδικασία σήμερα σημαδεύτηκε από τη σφοδρή λεκτική σύγκρουση ανάμεσα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό Δημόσιας Τάξης τον κύριο Αθανασίου και τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής κύριο Χρήστο Παπά, γεγονός που οδήγησε την Προεδρεύουσα της Επιτροπής να διακόψει τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Δικαιοσύνης μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα και οι αντιπαραθέσεις. Πέρα όμως από αυτά, είχαμε και μια σειρά γεγονότων που χαρακτήρισαν τη σημερινή ημέρα σχετικά με τις πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις, όπου μεταξύ άλλων πρέπει να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές του DR ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, μετά από συνάντηση που είχε το πρωί με τον κύριο Ντόναλντ Τούσκ, ομολόγησε εμέσως, όσον αφορά το προσφυγικό πρόβλημα, πως η χώρα μας βρίσκεται ενώπιον ανθρωπιστικής κρίσης και πως χρειάζεται επιγόντως ανθρωπιστική βοήθεια σε είδη, σε εξοπλισμό και να της δοθούν και χρήματα για να κάνει προσλήψεις στελεχών και πως η Ελλάδα θα ζητήσει κυρώσεις για όσες χώρες δεν τηρούν την αρχή της αλληλεγγύης για το προσφυγικό πρόβλημα στη Σύνοδο της Κορυφής τη Δευτέρα, αλλά και επίσης πως η Ελλάδα θα αναλάβει μόνο όσους πρόσφυγες αντιστοιχούν στον πληθυσμό της, γιατί δεν μπορεί να σηκώσει μόνη της όλο το βάρος. Στη γραμμή του αναπληρωτή εξωτερικών κ. Ξηδάκη, που ανέφερε ότι οι μετανάστες στην πλειοψηφία τους μουσουλμάνοι και οι περισσότεροι χωρίς επαγγελματική ή επιστημονική ειδίκευση θα λύσουν το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα, εμφανίστηκε σήμερα και ο κ. Γιάννης Μουζάλας, επαναλαμβάνοντας πως η Ελλάδα από χώρα transit, δηλαδή περάσματος, πλέον έχει γίνει χώρα μόνιμης εγκατάστασης. Τόνισε πάντως ότι δεν γνωρίζει πόσους ακριβώς μετανάστες μπορεί να αντέξει η Ελλάδα, αλλά ελπίζει ο ίδιος πως θα είναι λιγότεροι από 150.000 άτομα, τα οποία υπολογίζει πως θα εγκλωβιστούν στη χώρα μας. Το κλίμα πάντως ανασφάλειας που είναι διάχυτο στην κυβέρνηση και τις καχυποψίες φαίνεται και από το πρωτοφανές γεγονός πως πριν σήμερα από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ζητήθηκε από τους υπουργούς και τους υφυπουργούς να βάλουν τα κινητά τους σε μία σακούλα, γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ δεν έχει εμπιστοσύνη ο Πρωθυπουργός στις διαρροές. Την ίδια στιγμή η εφημερίδα Bild σήμερα αποκαλύπτει ένα σχέδιο 6 σημείων για την αντιμετώπιση της τεράστιας προσφυγικής κρίσης στη χώρα μας, όπου ανάμεσα στα άλλα άσχημα σχεδιάζεται να δημιουργηθούν και οι υποδομές για την στέγαση 150.000 προσφύγων, των οποίων θα απαγορεύεται η άμεση απέλασή τους από τη Frontex, δηλαδή θα μείνουν στην Ελλάδα. Την εικόνα πλήρους διάλυσης των δομών της χώρας μας και την ηλικιώδη πορεία προς το βάραθρο ίσως πιστοποιεί και ένα πρωτοφανές περιστατικό σήμερα, όπου υποκατάληψη βρίσκεται από τη Δευτέρα το κτίριο Γκίνης στο Πολυτεχνείο της Αθήνας από αναρχικούς που εισέβαλαν μέσα στο ανώτατο πνευματικό και μορφωτικό μας ίδρυμα και το μετέτρεψαν αυθαίρετος σε κέντρο φιλοξενίας μεταναστών. Γεγονός που κατήγγειλε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου κ. Καζέτας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως οι καταληψίες είναι εντελώς άσχετοι με το χώρο του Πανεπιστημίου και πως εκδίωσαν και κρατούν μέσα, υπό την απειλή της βίας στην πανεπιστημιακή κοινότητα και έχουν βάλει 70 αναρχικούς μέσα και άτομα και οικογένειες με
παιδιά, και επιπλέον ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνουν και μαθήματα στο Πολυτεχνείο. Πάντως, μέρα με τη μέρα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο οι αριθμοί των αφυκνούμενων λαθρομεταναστών. Αφού ακόμα και σήμερα 1.100 άνθρωποι ήρθαν στον Πειραιά από τα νησιά, 450 πέρασαν χθες τη νύχτα τους στην πλατεία Βικτωρίας, όπου παρατηρούνται φαινόμενα ακραίας παραβατικότητας, όπως παραδείγματος χάρη πορνείας. Από το πέρασμα της Δομένης προχώρησαν προς την Ευρώπη σήμερα μόλις 500, ενώ την ίδια ώρα εγκλωβισμένοι σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κάλυμνο και Λέρο βρίσκονται περισσότεροι από 6.000 λαθρομετανάστες και πρόσφυγες, ενώ οι ροές από τα τουρκικά παράλια δυστυχώς συνεχίζονται αμύωτες. Εν κατακλείδη, όσο και να και η κυβέρνηση να κάνει εξαιρετικές προσπάθειες να κρατηθούν τα προσχήματα και να ανακοινώνονται πολύ λιγότερα από όσα γίνονται και παρατηρούνται, δυστυχώς η χώρα μας φαίνεται πως τροβιλίζεται πλέον σε μια κοινωνική, οικονομική αλλά και υγειονομική δίνη, αφού οι περισσότεροι αφυκνούμενοι δεν έχουν εμβολιαστεί ποτέ τους για ξεχασμένες στη χώρα μας ασθένειες. Τέλος, αναφερόμενος ο κομματικός μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ στα όσα του καταλογίζει η Νέα Δημοκρατία, σχολίασε πως δεν μας εκπλήσει καθόλου ότι η Νέα Δημοκρατία ρίχνει λάσπη για τους μετακλητούς υπαλλήλους και τους ειδικούς συνεργάτες της κυβέρνησης και δεν ασχολείται βέβαια με τους δικούς της υπόδικους συνεργάτες και συνομιλητές και τις δοσοληψίες τους. Το ποτάμι ανακοίνωσε πως ο υπουργός ο κ. Κουρουμπλής έχει περιουσία τεράστια και μετακινείται με πολυτελέστατο τζιπ, παρουσιάζοντάς τον με τη Μαρία Αντουανέτα. Για προχειρότητα επίσης και εμπεγμό των αγροτών με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Βαγγέλης Αποστόλου. Ο κ. Μητσοτάκης από την πλευρά του ζήτησε διαφάνεια, σεβασμό στο φορολογούμενο, ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, έτσι ώστε τα κόμματα να τα βγάζουν πέρα αποκλειστικά με τα οικονομικά τους, ενώ σχολίασε πως η Νέα Δημοκρατία χρωστά σε τράπεζες πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ από δάνεια που έχει πάρει με εγγύηση τη χρηματοδότηση. Ενώ ο κ. Τσακαλώτος, μιλώντας σήμερα το πρωί στη Βουλή, είπε πως οι εκπρόσωποι των θεσμών είχαν έρθει την 1η Φεβρουαρίου και έφυγαν στις 5 του ίδιου μήνα και μας είπαν πως θα επιστρέψουν σε 10 ημέρες. Ωστόσο, όπως είπε ο κ. Τσακαλώτος, έχει περάσει ένας μήνας και δεν έχουν έρθει ακόμα, εκφράζοντας την ανησυχία του για την οικονομική ρευστότητα της χώρας μας. Δύσκολα λοιπόν τα οικονομικά, τα μεταναστευτικά και τα κοινωνικά προβλήματα της χώρας, με ζωφερές προβλέψεις από τους παρικούντες στην πολιτική και οικονομική Ιερουσαλήμ να προβλέπουν δυσάρεστα. Από την Αθήνα και τη Βουλή για τον τηλεοπτικό σταθμό DR, Μάικς Τουμάσης. Τους προηγούμενους μήνες συστάθηκε από τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη θέση ειδικού αντιπροσώπου για τη Μεσόγειο, την οποία κατέβαλε ο Γάλλος βουλευτής Μισελ Βοαζάν, καθώς και αντίστοιχη κοινοβουλευτική ομάδα, στην οποία την Ελλάδα εκπροσωπεί ο βουλευτής Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ψυχογιός. Η πρώτη σύσκεψη της ομάδας υπό τον κύριο Βοαζάν έλαβε χώρα την 5η 25 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της χειμερινής συνάντησης κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας του ΟΑΣΕ στη Βιέννη. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα τρέχοντα ζητήματα της Μεσογείου, ακούστηκαν οι απόψεις των βουλευτών των κρατών μελών της Μεσογείου και τέθηκαν οι προτεραιότητες που θα απασχολήσουν την ομάδα την επόμενη περίοδο. Στην παρέμβασή του, ο Έλληνας βουλευτής κ. Γιώργος Ψυχογιός τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική, συνεργαζόμενη με πολλές χώρες της Μεσογείου σε τομείς όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, οι μεταφορές, η αγροτοδιατροφή και φυσικά η διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Ο ρόλος που πρέπει να παίξουν οι διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΑΣΕ σε αυτήν την κατεύθυνση είναι να υπερβούν γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια που προκύπτουν σε διακριτικό πολιτικό επίπεδο και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για επίλυση προβλημάτων με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Μεσόγειος ήταν, είναι και πρέπει να παραμείνει χώρος οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής ανταλλαγής και προκοπής των λαών και όχι φρούριο ή νεκροταφείο ανθρώπινων ψυχών. Θα ξεκινήσω αμέσως από ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Ήμασταν τις προηγούμενες μέρες στην Αυστρία μαζί με την Επιτροπή, την κοινοβουλευτική του ΟΑΣΕ, που είναι ο Οργανισμός Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη, και εκεί τέθηκε επιτάπητος και το ζήτημα το προσφυγικό μεταναστευτικό. Εκτός δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της, απασχολεί και τους διεθνείς οργανισμούς και εκεί είχε μια πολύ καλή παρουσία η χώρα μας. Εκπροσωπήθηκε από μένα και τη Μαρία Θελερίτη όσον αφορά την Κορινθία και εκεί φάνηκε ότι πολιτικές όπως αυτές τις οποίες ακολουθεί και εφαρμόζει ή θέλει να εφαρμόσει η Αυστρία ή άλλες χώρες απομονώνονται. Η ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός έχουν κάνει μια τεράστια προσπάθεια όπως ξέρετε το προηγούμενο διάστημα και οικονομικά αλλά και ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν
1,8 δις έχει ξοδέψει από τον προϋπολογισμό της ελληνική κυβέρνηση για την προσφυγική μεταναστευτική κρίση, ενώ είναι γνωστές οι ηρωικές ιστορίες απλών ανθρώπων στα νησιά. Εμείς επιμένουμε σαν ελληνική κυβέρνηση και σαν βουλευτές, και αυτό διατρανώσαμε και στην Αυστρία, μέσα στην έδρα ενός κάποιων σκληρών κύκλων οι οποίοι θέλουν άλλη αντιμετώπιση του προσφυγικού, με βάση αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18 του Φλεβάρι, αυτά που υποστηρίχθηκαν από την Κομισιόν διαστόματος Γιούγκερ, αλλά και αυτά τα οποία υποστήριξε και η Μέρκελ, η καγκελάριος Μέρκελ, χτες, ότι δεν θέλουμε να βυθίσουμε τη χώρα στο χάος. Εμείς λέμε λοιπόν να εφαρμοστούν οι ποσοστώσεις που πρέπει να πάρει κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μετεγκατάσταση, που μέχρι τώρα δεν έχει προχωρήσει σχεδόν καθόλου, να εφαρμοστεί η πολιτική επιστροφών σε τρίτες χώρες μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, όποιοι δεν παίρνουν άσυλο να επιστρέφουν στις χώρες τους. Και τρίτον, το πρόγραμμα της επανεισδοχής με την Τουρκία, όπου και εκεί πρέπει να εφαρμοστεί η συμφωνία που υπάρχει με τη γείτονα χώρα και που επίσης δεν εφαρμόζεται στο βαθμό που πρέπει. Η Ελλάδα είναι έτοιμη ως προς τις υποδομές της. Εγκαίρως εξασφάλισε τους χώρους όπου θα γίνεται η καταγραφή και η ταυτοποίηση των προσφύγων και μεταναστών, δηλαδή τα λεγόμενα hot spots. Και οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση είχε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αποφάσεις της ή τους διεθνείς οργανισμούς, ήταν έτοιμη εγκαίρως. Από εκεί και πέρα πρέπει να σημειώσουμε ότι το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι ένα πράγμα δυναμικό, το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν λύνεται με κλείσιμο συνόρων και σε καμία περίπτωση δεν λύνεται μόνο με την παρουσία του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, στην περιοχή του Αιγαίου. Το κλείσιμο των συνόρων, επειδή πρόσφυγες και μετανάστες είναι σαν το νερό, μπορεί να βρουν άλλες διαδρομές και δρόμους, και μπορούν επίσης να μειωθούν και οι ροές. Αλλά αυτό είναι ένα πράγμα δυναμικό. Οπότε το παρακολουθούμε και σίγουρα η πολιτική των κλειστών συνόρων δεν μας εκφράζει και δεν λύνει το πρόβλημα, ενώ το ΝΑΤΟ και η παρουσία του θα πρέπει να ξεκαθαριστεί, διότι όντως υπάρχουν ζητήματα και η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί από κοντά το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία σε κάθε της βήμα, διότι και αυτή είναι αμφίβολο αν θα λύσει το πρόβλημα των ροών, διότι εκεί μπορεί να τις περιορίσει αλλά να ακολουθήσουν άλλους δρόμους. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι επίσης ότι οι σχέσεις με την Αυστρία είναι τεταμένες, διότι η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε το ελάχιστο διπλωματικό όπλο που είχε, την ανάκληση δηλαδή της πρέσβυρας της Ελλάδας εκεί, να το χρησιμοποιήσει, διότι ούτε ενημέρωση είχε για τις μονομερείς ενέργειες της Αυστρίας και ούτε είναι ευρωπαϊκή λύση αυτή, μας παραπέμπει σε αρχές του 19ου αιώνα. Και επιπλέον, αυτό θα συνεχιστεί εάν δεν υπάρξει πλευρά της Αυστρίας ευθυγράμμιση με τις αποφάσεις. Τέλος, να πούμε ότι είναι κατά τη γνώμη μας απαράδεκτη η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είναι απαράδεκτη και το τονίζω αυτό, διότι δεν μπορείς σε ένα τέτοιο θέμα που έχει κάνει τέτοιες προσπάθειες η ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός να έρχεσαι να κάνεις μια φτηνή αντιπολίτευση και να λες για παραλήψεις οι οποίες μπορεί ενδεχομένως σε ένα βαθμό να υπήρξαν χρονικά, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Θα έπρεπε να συνταχθούν με αυτήν την εθνική προσπάθεια, να υποστηρίξουν τις θέσεις της κυβέρνησης και όχι ακούγοντας τους εκπροσώπους τους να προσπαθούν να κερδίσουν πολιτικά από αυτό. Αυτά είχα να πω σε σχέση με το κομμάτι αυτό. Το παρακολουθούμε σε κάθε του βήμα και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ανθρώπινα, όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αυτές τις ροές. Η κίνηση των πολιτών κατά των κατασχέσεων, πληστηριασμών και διακοπών νερού και ρεύματος καλούν όλο τον κόσμο στην εκδήλωση συζήτηση με θέμα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, πληστηριασμοί και αυθαιρεσία τραπεζών, με ομιλητές τους κύριους Φλόρα Νικολιδάκη, πρόεδρο της κίνησης κατά της αυθαιρεσίας των τραπεζών, και Θανάση Αλεξάνδρου, πληστηριασμοί STOP, Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξαρχείων. Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα, 7 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα, στο Βουλευτικό, στον Αύπλιο. Έχουμε την Δευτέρα στις 7 Μάρτη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο Βουλευτικό, έχουμε μια εκδήλωση συζήτηση με θέμα τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, οι πληστηριασμοί και η αυθαιρεσία των τραπεζών. Αυτό είναι μια εκδήλωση που κάνει η κίνηση πολιτών κατά των πληστηριασμών, κατασχέσεων και διακοπών νερού και ρεύματος. Και ομιλητές θα είναι η Φλόρα Νικολιδάκη,
που είναι πρόεδρος της κίνησης κατά της αυθαιρεσίας των τραπεζών, και ο Θανάσης Αλεξάνδρου που είναι μέλος της κίνησης του πληστηριασμού STOP και του δικτύου της κοινωνικής αλληλεγγύης της περιοχής Εξαρχείων. Αυτή είναι η πρωτοβουλία που έχουμε πάρει, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για την αυθαιρεσία, όπως λέει και ο τίτλος είναι εύγλωτος, για την αυθαιρεσία των τραπεζών, τι γίνεται τώρα με τα κόκκινα δάνεια για τους πληστηριασμούς και τι δυνατότητες υπάρχουν. Είναι δύο άτομα τα οποία είναι μέσα από κινήσεις πολιτών, τα οποία έχουν τεράστια εμπειρία, ξέρουν τι γίνεται, μπορούν να μας ενημερώσουν πάρα πολύ καλά για το τι μπορούμε να κάνουμε, με ποιο τρόπο και ποια είναι τα όπλα μας αυτή τη στιγμή, βέβαια σε αμυντική κατάσταση όπως είμαστε, απέναντι σε αυτές τις αλλαγές που έχουν έρθει, τόσο με τους καινούριους νόμους που δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα, αλλά και με τους προηγούμενους. Στην ομάδα μας, στην κίνηση των πολιτών, συμμετέχει ο Δικηγορικός Σύλλογος με εκπρόσωπό του. Τώρα θα μιλήσουν, δηλαδή, και κάποιος εκπρόσωπος, δηλαδή, του Δικηγορικού Συλλόγου θα μιλήσει γι' αυτό στην Δευτέρα. Το νομικό κομμάτι είναι κάτι πολύ σημαντικό για να γνωρίζουμε μέχρι πού φτάνουν τα δικαιώματά μας και μέχρι πού φτάνουν τα δικαιώματα των τραπεζών. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν το γνωρίζουμε, δεν μας δίνουν στοιχεία και η παρουσία του Δικηγορικού Συλλόγου με εκπροσώπους τους θα είναι, νομίζω, πολύ σημαντική και αυτή για τη Δευτέρα, δηλαδή να ενημερωθεί ο κόσμος. Η ολομέλεια συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου Βασίλη Αλεξανδρή για το θέμα του ασφαλιστικού, επαναλαμβάνοντας τη θέση της πως το κυβερνητικό σχέδιο δεν δίνει μόνιμη λύση και μετατοπίζει τη βιωσιμότητα του Ταμείου Ασφάλισης Νομικών μόλις κατά 2-3 έτη. Τα μέλη της ολομέλειας των νομικών ενημερώθηκαν από τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Αλέξανδρο Ζιμπίδη για τα συμπεράσματα της αναλογιστικής μελέτης που συντάχθηκε με πρωτοβουλία του Δικηγορικού Σώματος για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού κλάδου των νομικών. Αναφερόμενο στα βασικά συμπεράσματα της αναλογιστικής μελέτης και συγκρίνοντάς τα με το ασφαλιστικό προσχέδιο της κυβέρνησης, ο πρόεδρος της ολομέλειας Βασίλης Αλεξανδρής τόνισε: «Συνάγεται ευχερός ότι η πρόταση του Υπουργείου Εργασίας δημιουργεί αναλογιστική ανισορροπία στο Ταμείο Ασφάλισης Νομικών. Το προτινόμενο από την κυβέρνηση ασφαλιστικό σύστημα δεν δίνει μόνιμη αλλά πρόσχερη λύση, μετατοπίζοντας απλά τη βιωσιμότητα του Ταμείου Ασφάλισης Νομικών μέχρι και κατά 2-3 έτη. Η πρόταση του Υπουργείου μεταφέρει και πολλαπλασιάζει στο άμεσο μέλλον το πρόβλημα, καθώς δεν έχει αναλογιστική βάση ούτε προβλεπόμενη ανταποδοτικότητα μεταξύ εισφορών και παροχών», συμπλήρωσε. Με την αναλογιστική μελέτη αναδεικνύεται η βιωσιμότητα του κλάδου ασφάλισης νομικών για τα επόμενα 20 και πλέον έτη υπό την προϋπόθεση της επίτευξης εξισορρόπησης των εισφορών παροχών μεταξύ παλαιών 1η-1η-1η του 1993 και νέων ασφαλισμένων. Τα παραπάνω αποτελούν συμπεράσματα της αναλογιστικής μελέτης από τα οποία προκύπτει η προοπτική του Ταμείου Ασφάλισης Νομικών παρά τα όσα υποστηρίζει η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, βασικά στοιχεία μιας πρότασης που θα ερίδεται στο παραπάνω πόρισμα της αναλογιστικής μελέτης είναι η εξασφάλιση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, η ισότητα των μελών και η ανταποδοτικότητα εισφορών παροχών», υπογράμμισε. Δεν υφίστανται αναλογιστικές μελέτες. Ο πρόεδρος του ΣΔΑ και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας ενημέρωσε επίσης το Σώμα ότι ο Υπουργός Εργασίας κ. Κατρούγκαλος, απαντώντας σε έγγραφο αίτημα του Δικηγορικού Σώματος για χορήγηση των σχετικών αναλογιστικών μελετών που έχουν συνταχθεί, υποστήριξε ότι δεν υφίστανται αναλογιστικές μελέτες, όπως ο ίδιος διαβεβαίωνε δημοσίως, παρά μόνο αναλογιστικές προβολές και αναλύσεις ποσοτικών στοιχείων. Επισημάνθηκε ότι ο κ. Κατρούγκαλος ανέφερε ακόμη στην απαντητική επιστολή του πως ως άνω προβολές και αναλύσεις δεν είναι ολοκληρωμένα έγγραφα, καθώς δεν φέρουν υπογραφή και το περιεχόμενό τους μπορεί οποτεδήποτε να μεταβληθεί και να δημιουργήσει σύγχυση και παρανοήσεις. Συνοψίζοντας τις θέσεις του Δικηγορικού Σώματος, ο κ. Αλεξανδρής σημείωσε: «Το προσχέδιο της κυβέρνησης καταστρατηγεί θεμελιώδεις αρχές του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, όπως ιδίως τις αρχές της βιωσιμότητας και της ανταποδοτικότητας, είναι αναξιόπιστο και οδηγεί από προσχηματικά και αντισυνταγματικά δίμευση του εισοδήματος των δικηγόρων». Δεν έχει προκηρυχθεί το έργο αναβάλου προσφύκτια Μοναστηράκι Μικίνες, ενώ στην αναμονή είναι και η επέκταση
προς επίδαυρο για το αρδευτικό έργο που θα αλλάξει την παραγωγική και περιβαλλοντική μορφή του εργολικού κάμπου. Όλα θα αποφασιστούν αν όταν γίνει το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο ακόμη δεν έχει γίνει, αν και υποτίθεται ότι στις αρχές του 2015 έπρεπε να ξεκινήσει η υλοποίησή του για την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων. Όπως κάνω σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατέθεσα σχετική ερώτηση για το θέμα του αναβάλου στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Αποστόλου. Η απάντηση, πρέπει να σας πω, ήταν μια απάντηση που με προβλημάτισε. Ουσιαστικά δείχνει ότι ο υπουργός τα μασάει και για τα δύο μεγάλα θέματα που είναι σε εκκρεμότητα. Το ένα είναι η επέκταση του δικτύου του αναβάλου σε Φίχτια, Μοναστηράκι, Μικίνας. Και το άλλο βεβαίως είναι το άλλο μεγάλο πρόγραμμα, η επέκταση προς την περιοχή του Δήμου Ασκληπίου και της Επιδαύρου. Και στις δύο περιπτώσεις ο υπουργός δηλώνει ότι τα δύο αυτά έργα δεν έχουν προκηρυχθεί. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι δηλώνει και για την επέκταση προς τα Φίχτια και Μοναστηράκι και για την επέκταση προς την Επίδαυρο ότι τα έργα θα συνεχιστούν αφού γίνει, δηλαδή αν και όταν γίνει το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020. Στο σημείο αυτό θέλω να σημειώσω ότι τα προγράμματα αυτά ήταν όλα έτοιμα και θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει από την 1η-1η του 2015. Να έχει ξεκινήσει η υλοποίηση, να έχει ξεκινήσει ασφαλώς και η απορρόφηση των σχετικών κοινοτικών πόρων. Επειδή λοιπόν τα πράγματα είναι έτοιμα και όπως λέει και ο υπουργός, έχει εγκριθεί και πλήρωσε μελέτη. Έχουν εγκριθεί και τα τέτοια δημοπράτησης. Είναι ανεξήγητο, για να μην πω αδιανόητο, το γεγονός ότι δεν έχουν προκηρυχθεί τα έργα, διότι περιμένουμε ακόμη, άραγε γιατί, την οριστικοποίηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Μάλιστα, η έκφραση που χρησιμοποιείται στο έγγραφο του Υπουργού είναι ότι το έργο θα συνεχιστεί αφού γίνει το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται ξανά σε σημείο ανασχεδιασμού όλες οι βασικές προτεραιότητες του συγκεκριμένου προγράμματος. Αυτό όμως που επιπλέον εντείνει τον προβληματισμό είναι ότι, όπως ήδη το έχουμε καταγγείλει, είναι ότι ο ανάβαλος και οι επεκτάσεις του κυρίως ήταν ενταγμένες στις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για το πακέτο Juncker, για τα εμπροστοβαρή προγράμματα με ένα συνολικό προϋπολογισμό ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για να επεκταθεί ο ανάβαλος, όπως έχουμε σχεδιάσει, μέχρι και την Ερμιονίδα. Και δυστυχώς και σε αυτό το ζήτημα η ελληνική κυβέρνηση έχει τραβήξει πίσω όλες τις προτεραιότητες που είχαμε καταθέσει, χωρίς ακόμη να έχει δώσει εναλλακτικές λύσεις. Όλη αυτή η εξέλιξη με ανησυχεί βαθύτατα και θέλω να καταθέσω τον προβληματισμό μου, διότι αυτός ο προβληματισμός εντείνεται ακόμη περισσότερο. Κατά σύμπτωση σήμερα είχα μια συνάντηση με αντιπροσωπεία των Γερμανών σοσιαλδημοκρατικών βουλευτών, των βουλευτών αυτών που είναι μέλη του μεγαλύτερου κοινοβουλίου της Ευρώπης και συζητήσαμε ακριβώς και για το πακέτο Juncker. Ενώ λοιπόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, περιλαμβανομένης και της Γερμανίας, το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό πρόγραμμα τρέχει και έχει αρχίσει να απορροφά κονδύλια. Δυστυχώς, στην περίπτωση της Ελλάδας με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΕΝΕΠ δεν έχει καν υποβληθεί η καινούργια πρόταση που δεν ξέρουμε άλλως και τι θα περιλαμβάνει. Πολύ περισσότερο βέβαια δεν έχει αρχίσει η εκταμείευση των σχετικών πόρων. Θεωρώ λοιπόν πως ειδικά στην περίπτωση του αναβάλου που είναι ένα έργο πνοής για την Αργολίδα, ένα έργο για το οποίο έχουμε αγωνιστεί ειδικά τα τελευταία χρόνια που το βάλαμε σε ράγες υλοποίησης από το 2010 και μετά και που θα μπορούσε σε ένα-δύο χρόνια από σήμερα που συζητάμε να έχει υλοποιηθεί, δεδομένου ότι έχουμε διασφαλίσει και όλες τις απαραίτητες πιστώσεις, αυτή η κατάσταση με ανησυχεί βαθύτατα και προφανώς θα επανέλθω. Με την ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωση της πλειοψηφούσας παράταξης στο Σωματείο Εργαζομένων της ΕΑΣΑΡΕΑ, η Ένωση στις 12 Δευτέρου του 2016 πληροφορήθηκαν όλοι την χορήγηση έξτρα αμοιβών μπόνους προς ένα μέρος των εργαζόμενων της συνεταιριστικής επιχείρησης ΕΑΣΑΡΕΑ. Γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε και από συναδέλφους.
Ως μέλη του Σωματείου των Εργαζομένων, εκφράζουμε τις ανησυχίες μας και τους προβληματισμούς μας σχετικά με μια τέτοια πρακτική, η οποία μόνο προβλήματα δημιουργεί ανάμεσα στους εργαζόμενους. Γι' αυτό καλούμε την πλειοψηφούσα παράταξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου να ενημερώσει το σύνολο των εργαζομένων. Σε πόσο από τους εργαζόμενους δόθηκαν έξτρα αμοιβές μπόνους? Σε ποια ποσά κοιμάνθηκαν? Με ποια κριτήρια δόθηκαν? Καθήκον του Σωματείου είναι η διαφύλαξη της ενότητας των εργαζομένων και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, γιατί η ύπαρξη τέτοιων πρακτικών σε εποχές κρίσης και μετά από μειώσεις μισθών 30% μόνο έρηδες και αντιπαλότητες δημιουργεί ανάμεσα στους εργαζομένους μιας επιχείρησης που όλοι συμβάλλουν για την ανωδική της πορεία. Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε πως η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη. Δημοκρατική, αγωνιστική συνεργασία, καταλήγει η ανακοίνωση. Σε συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο επικεφαλής της Μείζωνος Μειοψηφίας Γιάννης Μυρνιώτης, λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της Τρίπολης από την επόμενη φάση του διαγωνισμού για το χρήσμα της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021, ο κ. Μυρνιώτης δεν παρέλειψε μεταξύ άλλων να σχολιάσει τα λεγόμενα του Δημάρχου κ. Παυλή σε προηγούμενη συνέντευξη τύπου περί αποκλεισμού της Τρίπολης λόγω των κριτηρίων. Θα περιμέναμε μετά από την ανακοίνωση την περασμένη Παρασκευή από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Υποψηφίων Ελληνικών Πόλων για το θεσμό της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού 2021 που συνεχίζουν στη δεύτερη φάση, η Δημοτική Αρχή να συγχαρεί, όπως και έκανε, τις προκριθήσεις πόλεις, ανέφερε ο κ. Μυρνιώτης στην αρχή της συνέντευξης. Γιατί και το κόστος ενοικίασης της αίθουσας καταβλήθηκε από χορηγία του ομίλου εταιριών 2G Group, χωρίς να αναφέρει το ποσό του ενοικίου, ενώ με διάφορες αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν επιπλέον δαπάνες σχετικές με την εκδήλωση ύψους πάνω από 10.000 ευρώ. Όλα αυτά υπάρχουν στη διάβγεια. Σίγουρα, κανείς δεν αμφιβάλλει ότι καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια για να στελεχωθούν οι επιτροπές με σημαντικές προσωπικότητες και πρέπει να τις ευχαριστήσουμε αυτές τις προσωπικότητες γιατί πρόθυμα προσέτρεξαν σε αυτή την προσπάθεια, αλλά μάλλον ξέχασαν να ετοιμάσουν πρόταση υποψηφιότητας, αφού όπως προανέφερα από την αρχή τα έκαναν μπάχαλο. Οφείλουν λοιπόν τουλάχιστον να ζητήσουν συγγνώμη σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί τους ενέπλεξαν σε αυτή την ιστορία. Δεν θα μιλήσω πάλι για τον καταδήλωση του κυρίου Παυλή, πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, αλήθεια με τι είδους συμβατική σχέση. Έκανε μια αναφορά ότι το Μάιο του 2015 ορίστηκαν κάποιοι κύριοι σε κάποιες θέσεις. Ήδη έχετε δει καμιά απόφαση, ποιος το αποφάσισε αυτό? Τον κύριο Χριστοδουλόπουλο. Αλλά πώς να λειτουργήσει η όποια Οργανωτική Επιτροπή όταν τελευταία φορά που συγκληθήκαμε ήταν τον Νοέμβριο του 2014. Ούτε θέλω να κρίνω τους ανθρώπους που ενεπλάκησαν στην υποψηφιότητα. Όσους γνωρίζω, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία θα έλεγα, είναι και σοβαροί και αξιόλογοι επαγγελματίες. Αλλά όταν με αποκλειστική ευθύνη του κυρίου Παυλή δεν υπήρχε κανένας σοβαρός σχεδιασμός, το αποτέλεσμα ήταν προδιαγεγραμμένο. Βέβαια, κάποιοι γλίτωσαν αφού αποχώρησαν αμέσως όταν είδαν ότι δεν ήταν διατεθειμένος να τους ξεκαθαρίσει τους ρόλους και τις υποχρεώσεις του, αλλά και να αναλάβει ξεκάθαρες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις εργασιακού και οικονομικού αντικειμένου απέναντί τους. Ακούγαμε, βλέπαμε, ρωτάγαμε και τον ίδιο πώς πάει η υποψηφιότητα, γιατί δεν συγκαλείται η Οργανωτική Επιτροπή, αλλά πάντα απαντούσε με αυτή τη χαρακτηριστική σιγουριά ότι όλα πάνε καλά και είμαστε το φαβορί. Αποδείχθηκε ότι η σιγουριά του είναι τέτοια, σαν και αυτή τη μέθοδο διαχείρισης των απορριμμάτων που πρότεινε πριν λίγες μέρες, με μηδενικό υπόλοιπο. Απλώς δεν μας είπε ποια είναι. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι μας δώσανε τα φίδια όταν η κυρία Ζαμπαθέ, εκ μέρους της παράταξής μας, πήγε στο Δήμο και της έδωσαν 2-3 μέρες πριν την επίσημη παρουσίαση στο Μέγαρο Μουσικής της πρότασης, αυτό εδώ το έντυπο, το οποίο αρχικά το θεώρησα ότι ήταν διαφημιστικό υλικό για την παρουσίαση. Γι' αυτό ξαναπήγε και ζήτησε την πρόταση. Και τότε καταλάβαμε ότι αυτή ήταν η προσυποβολή πρόταση σε έντυπη μορφή. Λοιπόν, δείτε αυτές τις 80 σελίδες. Μπορείτε να το ξεφυλίσετε. Αλλά βγήκε σε λίγα αντίτυπα από όσο ξέρω. Μπορούμε να το αναπαράγουμε. Περιλαμβάνεται κυρίως ονόματα επιτροπών, φωτογραφίες και η αποτύπωση της κατάστασης όπως παρουσιάστηκε από εμάς στις 18 Δευτέρου του 2014 στην πρώτη παρουσίαση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης. Μπορεί να είναι και είναι άρτιο σχεδιαστικά, αλλά και η επιμέλεια, ο σχεδιασμός και η παραγωγή αυτού του εντύπου υλοποιήθηκε με μέρος το μισό μάλλον ποσό των 29.520 ευρώ της χορηγίας του κοινοφελούς Ιδρύματος Μιχαήλ Νίκ Στασινόπουλου Βιοχάλκο
γιατί τα άλλα 14.760 πήγαν για την προμήθεια υλικού οπτικής ταυτότητας. Πιστεύω να μην ήταν αυτό που φτιάξαμε το εκπληκτικό βίντεο, το οποίο φέρετο στις άλλες 50.000. Αλλά πέρα από την άρτια παρουσίαση, μέχρι εκεί. Αν δείτε, κανένα συγκεκριμένο σχεδιασμό, καμία αναλυτική πρόταση, μόνο απλοϊκές θα έλεγα αναφορές σε παρεμβάσει στον πολιτισμό κόστους 10.900.000 ευρώ, καθώς και στον αστικό ιστό της πόλης, δίκτυα, κτίρια, κόστους 34 εκατομμυρίων ευρώ. Σύνολο 45 εκατομμύρια. Όταν, όπως διαβάζουμε, πιστεύω ότι έπαιξε και αυτό ρόλο, γιατί διαβάζουμε, δηλαδή να είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να είναι υλοποιήσιμη, έτσι. Όταν η πρόταση της Καλαμάτας, που και πληθυσμιακά είναι μεγαλύτερη, σχεδόν διπλάσια από το Δήμο το δικό μας, που προκρίθηκε, δεν ξεπερνούσε τα 20 εκατομμύρια. Βέβαια, ξέχασα ότι ο κ. Παυλής κατά καιρούς έχει φέρει στην Τρίπολη και την Αρκαδία σημαντικούς επενδυτές, που φαίνεται έχει υπόψη του τους καλέσει και στην πολιτιστική πρωτεύουσα. Απλά ξέχασε να συμπεριλάβει τη συμμετοχή του στο χρηματοδοτικό σχήμα της πρότασης. Και για να κλείνουμε. Ανέφερα συγκεκριμένα γεγονότα, ανθρώπους, χορηγούς και κυρίως οικονομικά στοιχεία που δεν μπορεί να αμφισβητηθούν από κανένα. Είχε ήδη έτοιμο από εμάς σχεδιασμό, ο οποίος υποστηριζόμενος από το συνδυασμό του ισχυρότερου σε ευρωπαϊκό επίπεδο brand name του ονόματος Αρκαδία, με τη χρονική σύμπτωση του 2021 με την επέτειο των 200 ετών της Επανάστασης, θα μπορούσε με σχετική ευκολία να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα κατέστρεψε όμως όλα, ενεργώντας τουλάχιστον επιπόλαιο και αριστεχνικά. Γίνανε δαπάνες που μάλλον ξεπερνάνε τις 300.000 του ψηφιστώντες από την πλειοψηφία αρχικού προϋπολογισμού. Με το πόσο υλοποιήθηκε αυτός, σας είπα πριν. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία αν σημαντικό μέρος προήλθε από χορηγίες. Αντίθετα, ο κύριος Παυλής οφείλει να είναι απολύτως ξεκάθαρος απέναντι στους χορηγούς, αλλά και στους δημοτικούς συμβούλους, που είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο είτε στην Οικονομική Επιτροπή αποδέχθηκαν ομόφωνα τις χορηγίες. Με την προχθεσινή του συνέντευξη, δυστυχώς φαίνεται ότι δεν έχει τέτοια διάθεση. Γι' αυτό προτείνουμε και πάλι άμεσα τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα κληθούν όλοι όσοι ενεπλάγησαν στην υποψηφιότητα να καταθέσουν απολογισμό των πεπραγμένων τους και να εκθέσουν πιθανές εκκρεμότητες, ώστε αν μπορέσει να είναι φυκτό, το κλείσιμο τουλάχιστον του φακέλου της υποψηφιότητας να έχει τα εχέγγυα στοιχειώδους διαφάνειας και νομιμότητας. Παράταση για διπλή ρύθμιση των χρεών προς τα ταμεία για όσους έχασαν τις 100 δόσεις. Με νέα εγκύκλιο προβλέπεται ότι οι οφειλέτες που έχασαν τη ρύθμιση λόγω νέων οφειλών μπορούν να επανενταχθούν στη ρύθμιση και να πληρώσουν με δόσεις και τις νέες τους οφειλές μη ασφαλιστικές. Ευκαιρία επανένταξη στο πρόγραμμα των 100 δόσεων δίνει το Υπουργείο Εργασίας σε όσους οφειλέτες έχουν τεθεί εκτός της ρύθμισης λόγω νέων ασφαλιστικών οφειλών που δεν σχετίζονται με τρέχουσες εισφορές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάκη Πετρόπουλου, στα ταμεία όσοι οφειλέτες έχουν απολέσει τη ρύθμιση του νόμου 4321 του 2015 λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών που δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές και εφόσον πληρούν και τις άλλες προϋποθέσεις του παραπάνω νόμου, δεν θεωρούνται έκπτωτοι και δύναται να τις συνεχίσουν, εφόσον καταβάλουν τις δόσεις που θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί αν αυτή δεν είχε απολεστεί. Όπως διευκρινίζεται, μετά την τροποποίηση που έγινε με τον 4324 του 2015, προβλέφθηκε η δυνατότητα ρύθμισης του συνόλου των ασφαλιστικών οφειλών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης πλην ΝΑΤ, οι οποίες έχουν καταστήλει ξυπρόθυμες μέχρι 1η Τετάρτου του 2015. Ο Δημοσάγος Μεκινών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκεντρώνει τρόφιμα είδης πρώτης ανάγκης, ρουχισμό, φάρμακα, παιχνίδια και ό,τι άλλο χρειάζεται για τους πρόσφυγες που αυτή τη στιγμή επιβιώνουν σε άσχημες συνθήκες. Ο Δημοσάγος Μεκινών μαζεύει είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είδη πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα, ρουχισμό, φάρμακα, παιχνίδια και ό,τι άλλο χρειάζεται για τους πρόσφυγες που αυτή τη στιγμή επιβιώνουν σε άσχημες συνθήκες. Όλοι και όλες μπορούμε να κάνουμε έστω και στο ελάχιστο καλύτερη τη διαβίωση αυτών των ανθρώπων που έχουν πλήξει τόσο άδικα ο πόλεμος και η προσφυγιά. Τα σημεία που θα γίνεται η συλλογή των ειδών,
είναι το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Άργους Μυκηνών, στη Λαϊκή Αγορά από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και στους Στρατώνες Καποδίστρια, Λέσχη Προσκόπων από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ καθημερινά και το Σάββατο τις ώρες 10 το πρωί έως 3 το μεσημέρι. Η δράση συγκέντρωσης των ειδών ξεκινά από το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016 και ολοκληρώνεται στις 24 Μαρτίου του 2016. Όσο και αν ξέρουμε ότι τα τουρκικά πλοία που περνούν τον Ισθμό ανήκουν στο ΝΑΤΟ, το θέμα μιας τουρκικής φρεγάτας στον Κορινθιακό είναι κάτι που δύσκολα το χωνεύει κανείς. Σήμερα λοιπόν, για ακόμη μια φορά, ένα πλοίο με σημαία Τουρκίας περνά τον Ισθμό. Αντιδράσεις κατοίκων προκάλεσε η διέλευση σήμερα από τον Ισθμό τουρκικού αντιτορπιλικού, ιδιαίτερα μετά την προκλητική στάση που έχει τηρήσει η Τουρκία τις τελευταίες ημέρες με τις συνεχόμενες αμφισβητήσεις της για την έκταση των χωρικών μας υδάτων. Αντιδράσεις κατοίκων προκάλεσε η διέλευση σήμερα από τον Ισθμό τουρκικού αντιτορπιλικού, ιδιαίτερα μετά την προκλητική στάση που έχει τηρήσει η Τουρκία τις τελευταίες ημέρες με τις συνεχόμενες αμφισβητήσεις της για την έκταση των χωρικών μας υδάτων και την απαγόρευσή της στη διέλευση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ από τα χωρικά της ύδατα, μια απαγόρευση η οποία λύνει τα χέρια των Τούρκων διακινητών και αυξάνει το προσφυγικό πρόβλημα στη χώρα μας. Εγώ δεν το θέλω, εγώ, αν με ρωτήσει. Αλλά είναι μια φρεγάτα μεγάλη. Το καράβι περνάει εδώ, πώς το βλέπεις? Πώς... Το βλέπω μεγάλο και έτσι χαίρομαι που το βλέπω, γιατί εγώ δεν έχω στάτους στους Τούρκους. Περνάει πάντως μέσα στην κόρυδα. Είναι οι πρόσωποι, ε. Έχουν δύο πρόσωποι. Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Αργολίδας υποδέχεται τον τρίτο μαραθώνιο ναυπλίου που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Μαρτίου και εύχεται καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες και στη Διοργανωτική Επιτροπή. Οι επαγγελματίες και ο εμπορικός κόσμος του ναυπλίου υποστηρίζουν τη διοργάνωση με ειδικές τιμές στην εστίαση, διαμονή και μετακίνηση, καθώς και με διεύρυνση του ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων έως και το βράδυ του Σαββάτου. Οι επαγγελματίες και ο εμπορικός κόσμος του ναυπλίου υποστηρίζονται στον τρίτο μαραθώνιο ναυπλίου και τη διοργάνωση με ειδικές τιμές στην εστίαση, διαμονή και μετακίνηση, καθώς και με διεύρυνση του ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων έως και το βράδυ του Σαββάτου. Με πολλές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το διήμερο του μαραθωνίου, δημιουργείται εορταστική και χαρούμενη ατμόσφαιρα για όλους τους πολίτες, τους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες στην πόλη του ναυπλίου. Η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού και του πολιτισμού αποτελεί σημείο αναφοράς για χιλιάδες ανθρώπους που θα μετέχουν σε αυτή με οποιοδήποτε τρόπο και ολόκληρος ο επαγγελματικός κόσμος βρίσκεται αρρωγός στην προσπάθεια αυτή. Μια άδικη αντιμετώπιση των αποφύτων των επαγγελματικών λυκείων που δεν μπορούν να εισαχθούν στη σχολή πυροσβεστικής ακαδημίας παρότι οι σπουδές τους είναι τεχνικού προσανατολισμού. Αυτό ορίζεται σε απόφαση του Υπουργείου Παιδείας προκαλώντας την αντίδραση της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, η οποία με επιστολή προς τον Υπουργό Νίκο Φίλη ζητεί την τροποποίηση της σχετικής απόφασης ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στη σχολή πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στους απόφοιτους στο Νεπάλ. Οι απόφοιτοι των επαγγελματικών λυκείων δεν μπορούν να εισαχθούν στη σχολή πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας παρότι οι σπουδές τους είναι τεχνικού προσανατολισμού. Αυτό ορίζεται σε απόφαση του Υπουργείου Παιδείας προκαλώντας την αντίδραση της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, η οποία με επιστολή προς τον Υπουργό Νίκο Φίλη ζητεί την τροποποίηση της σχετικής απόφασης ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση της σχολής πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στους αποφύτους στο Νεπάλ. Λυπούμαστε γιατί είναι χωρίς λογική η εισαγωγή
στη σχολή πυροσβεστών αποκλειστικά και μόνο των αποφύτων γενικών λυκείων, παραδείγματος χάρη κατεύθυνση ανθρωπιστικών σπουδών με αρχαία ελληνικά και λατινικά, ενώ αποκλείονται οι απόφοιτοι των επαγγελματικών λυκείων, παραδείγματος χάρη ειδικοτήτων τομέα μηχανολογίας ή ηλεκτρολογίας ή δομικών έργων, που ο κύριος κορμός του προγράμματος σπουδών τους βασίζεται όχι μόνο στο σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση ασφαλών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και συστημάτων, αλλά και στη γνώση των αυτών πρόκλησης πυρκαγιών και των τρόπων κατάσβεσής τους. Κρίμα, γιατί όλα δείχνουν, παρά τις υποσχέσεις, ότι το ΕΠΑΛ παραμένει υποβαθμισμένο λύκειο δεύτερης ευκαιρίας και οι απόφοιτοί του κατώτερου Θεού, λέει στην επιστολή της η ΟΛΤΕ. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Για τα καθημερινά μου ψώνια επιλέγω έξυπνα. Επιλέγω τα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Για την προσωπική εξυπηρέτηση, την άριστη ποιότητα, τις απίστευτες προσφορές και το ευχάριστο περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Κρητικός. Η έξυπνη επιλογή. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς μέχρι μέτρη και στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμάθει στα βόρεια από μείον 2 έως 13 βαθμούς, στα βυτικά από 2 έως 16, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 1 έως 15 και στα νησιά από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς μέχρι μέτρη και στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 1 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση σας από την DR τηλεόραση. Να σας ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια σε όλους.